δύο προπονητές, έχουν από το εξωτερικό και αύριο το βράδυ θα σπαθάω το αεροδρόμιο με τον έναν και δευτέρα με τον άλλο. Εγώ δεν θα πάρω προπονητή να δεν έρθει να μιλήσει μαζί μου. Είναι δύο προπονητές, ένας εκ των δύο βασικά θα είναι το νέο αφεντικό σας. Ένα από τα δύο θα είναι το νέο αφεντικό, ναι. Μάλιστα. Θα έχεις προσωπική εννοείς συνέντευξη μαζί του. Θα προσπαθήσεις να, αν και εφόσον μείνεις ικανοποιημένος, να κάνεις πάνω από ένα χρόνο συμβόλαιο ή δεν σε ενδιαφέρει επί του παρόντος τούτο? Δεν υπάρχει στο Ερμήν, δεν υπάρχει συμβόλαιο χρόνο. Στο Ερμήν υπάρχει όσο δουλεύεις πληρώνεσαι. Συν ένα μήνα έξτρα από την ημέρα που θα πληρωθείς, που θα δουλεύεις, παίρνεις ένα μήνα αβάντζο παραπάνω. Μάλιστα. Τώρα, από την στιγμή που κλείσει οριστικά το κεφάλαιο νέος προπονητής, σημαίνει ότι μπαίνετε πιο ενεργά στον προγραμματισμό και το κυρίως ερώτημα στη νέα περίοδο, με ποιους στόχους πάνω κάτω θα ξεκινήσετε? Κοιτάξτε, νομίζουμε πολύ ότι θέλουμε να δώσουμε προπονητές και θέλουμε να κάνουμε κινήσεις που δεν πρέπει να κάνουμε. Εάν βλέπω ότι η ομάδα δεν πάει καλά και δεν έχω μέσα στους στόχους μου, πρέπει κάποιος να φεύγει για να μπορώ να βρω τον τρόπο να γίνει αυτό που έχουμε στόχους. Και αυτό να μην νομίζω ότι για να ξέρεις ότι ο Απόλλωνας άλλαξε 4 προσδίες, θα βγει 5 και πιάνει πράσιμα. Πώς άλλαξε. Απαντάς τώρα σε αυτούς που λένε ότι αλλάζεται συχνά προπονητές. Ναι, δεν ακούω αυτά. Βλέπει, άμα κάνει ο Απόλλωνας και ο Αποέλ και μεγάλες ομάδες, αλλά δεν μιλάει κανένας. Άμα να κάνει ο Ερμής, αλλά αρέσκημουν να μην συναθέντω, δεν πειράζει. Εν το παράπονο σου, σωστό. Εντάξει, εν το παράπονο. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια να λέγεται, γράφτηκε ιστορία για τον πρωταθλητή, είτε το Αποέλ ήταν, είτε το Απόλλων ήταν, ότι θα έπαιρνε ένα πρωτάθλημα με 3-4 ξέρω εγώ, διαφορετικού προπονητέ στον πάγκο. Έτσι ήταν. Έτσι αποδείχτηκε. Έτσι είναι, λοιπόν. Δεν μου πάμε παρακάτω. Τώρα, ναι, σε ό,τι αφορά στους στόχους τους οποίους θα ξεκινήσετε, γιατί έχει σημασία, το ξανασυζητήσαμε αυτόν από ραδιοφώνου, ότι από τη στιγμή που παίζει ο Ερμής και αγωνίζεται με μεγάλη ομάδα και λέει ο αυτός που μεταδίδει πάμε για ντέρπι, σημαίνει ότι ήρθε για να μείνει. Μπράβο, ήρθε για να μείνει και θα μείνει. Ο Ερμής φέτος θα είναι πιο ανταγωνιστικός. Θα είναι πιο ανταγωνιστικός. Είδες ότι η ομάδα έμεινε στην Εξάδα και αυτήν την χρονιά, παρόλο που φύγαμε από τους στόχους μας, τη στιγμή που όλοι, πάλι αυτό το θέμα που θέλω να σου πω είναι ότι μέσα στο ρόστερ είναι 24 παίκτες και 24 παίκτες πρέπει να παίξουν. Δεν παίζει ρόλο αν είναι νεαρός, δεν παίζει ρόλο αν είναι ενήλικας. Στο εξωτερικό 17 χρόνια και παίρνουν μεταγραφές εκατομμυρία. Άρα αυτόν το σκεπτικό θα ισχύσει για στη φετινή περίοδο. Θα ισχύσει, όμως θα βρούμε πιο ανταγωνιστικούς νεαρούς ή θα πάρουμε στην προετοιμασία αρκετούς νεαρούς μαζί μας για να μπορούμε να βρούμε τους καλύτερους να τους εμπεδώσουμε στη 18. Αλλά σου λέω ότι ο Ερμής φέτος θα είναι πιο ανταγωνιστικός. Πάντως, μιλώντας με τον φίρτατο τον Μιχάλη τον Μάρκου, γιατί μιλούμε συχνά, μου έχει πει τα καλύτερα σε ό,τι αφορά στα τις ακαδημίες, στα του ταλέντου που επικρατεί εκεί και στο ότι πρέπει να αξιοποιηθούν κάποιοι νεαροί και να βγουν σιγά σιγά προς τα πάνω. Και νομίζω αυτό έχει σημασία ιδιαίτερη. Είχε ξεκάμουν καλύτερη για την ακαδημία σφαιρή, γι' αυτό γίνονται οι πρωταθλητές. Οι χαρτίες στους προπονητές μας που ήταν στις ακαδημίες έκαναν καλύτερη για να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι μόνο εμείς που δουλεύουμε στο Ερμήν. Δουλεύουν και οι προπονητές και πρέπει όταν ένας προπονητής κάνει καλή δουλειά και είναι σωστός, πρέπει να δουλεύει και το μπράβο. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο να τους διώχνεις. Κάνουν και βάχνουν και το μπράβο. Έτσι είναι. Προετοιμασία, βασικό μέρος θα κάνετε Κύπρο φέτος ή θα πάτε εξωτερικό ή δεν αποφασίζετε? Θα κάνουμε Κύπρο. Εμείς θα είμαστε Κυπρέοι. Θα μείνετε στην Κύπρο. Μάλιστα. Θα μείνετε στην Κύπρο. Και πόσες πάνω κάτω έτσι μεταγραφές, γιατί φεύγουν κάποιοι παίκτες από τον Ερμή, το βλέπω στις ανακοινώσεις σας. Μέσα στο site, αν την προσεξή, μπορεί να την προσεξή. Ναι. Αυτό που κάναμε αυτήν την κίνηση είναι για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Εδώ θα είναι μεταγραφή μας. Έχουμε λοιπόν έναν τερματοφύλακα, έναν αριστερό μπακ, έναν κεντρέο, έναν αμυντικό χαφ και έναν κεντρικό αμυντικό. Μάλιστα. Τερματοφύλακα συζητούμε με τον Μορέιρα. Είχαμε ραντεβού σήμερα. Σε 2-3 μέρες θα έχουμε νέα. Μάλλον θα κλείσει δηλαδή. Όχι. Είμαστε σε διαβουλεύσεις. Μάλιστα. Είναι θέμα πάνω στον τερματοφύλακα. Για να σου πω και έτσι μια γνώμη που έλεγα για τον Μορέιρα, μου άρεσε πάρα πολύ.
ποιο χαρακτήρα και θέλω να τον εντάξω πάρα πολύ στην ομάδα μου και του έχω πω ότι είναι εμπιστοσύνη. Εντάξει, άμα θέλει να τον εντάξει, ενώ εντάξει. Αυτή είναι η είδηση που βγαίνει. Ναι. Θα τα κάνω ίσως στο τέλος. Άρα, τώρα πρωταρχικός στόχος είναι τερματοφύλακας, τριάριν, εξάριν και τεσσάριν ή πεντάριν βασικά όπως τα λες. Αυτό είναι, οι άλλοι όλοι είναι φουλ. Οι άλλοι όλοι είναι φουλ. Και φέτος σε ποια έδρα θα αγωνίζεστε? Μέσα στο άμαχος τους. Στο άμαχος τους. Μάλιστα. Και ο στόχος είναι παραμονή στην Εξάδα και ό,τι προέρθει από εκεί και πέρα. Μάλιστα, αυτό είναι ο στόχος μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλό τριήμερο να έχεις. Λοιπόν, αυτά